που είναι τα γενέθλιά μου και σήμερα θα ζήσουμε για 24 ώρες σε ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία της Σαντορίνης. Έχουμε μπει στην πισινάρα. Παιδιά, είναι λίγο κρύα. Ήρθε τώρα η αστικομακαρονάδα. Έχω πάθει σοκ. Έκανε μόνο... Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένυγιο βίντεο και συγκεκριμένα καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο όπου είναι τα γενέθλιά μου και σήμερα θα ζήσουμε για 24 ώρες σε ένα από τα πιο ακριβά ξενοδοχεία της Σαντορίνης και γενικότερα θα είμαστε 24 ώρες στην Σαντορίνη. Παιδιά, τέλεια. Φτάσαμε μόλις τώρα, έχουμε πάθει πραγματικά σοκ με το δωμάτιο. Θα δείτε κι εσείς. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Μην ξεχνάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram για να βλέπετε εκεί πέρα περισσότερα πράγματα, γιατί ανεβάζω καθημερινά. Είναι Γιαννακόπουλος κάτω παύλα official 1. Αλλά τώρα, πριν πάμε έξω, γιατί έχουμε να σας δείξουμε κάτι πάρα πολύ συναρπαστικό, θα σας κάνουμε ένα room tour. Βρισκόμαστε τώρα εδώ στο σαλόνι μας. Εδώ είναι αυτό το σαλόνι μας. Το καθιστικό. Υπέροχο καναπέ, έτσι. Και φοβερό εδώ πέρα, γυάλινο καθρέφτη. Ναι. Ελάτε μαζί μου. Σας ακολουθώ. Πρώτα τη μία τουαλέτα, γιατί έχουμε δύο τουαλέτες. Εδώ πέρα είναι η δουλειά μας, βασικά, έτσι. Ποια δουλάβα καλέ, ψυγείο είναι. Ψυγείο λογικά είναι. Είναι κουζίνα με ψυγείο. Εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ πέρα έχει ένα υπέροχο μπάνιο. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Ναι. Εδώ πέρα, παιδιά, είναι το σοκαριστικό υπνοδωμάτιο. Εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Το κρεβάτι, παιδιά, είναι εδώ. Λίγο. Εδώ απέναντι. Έχουμε την μπαλκονόπορτα. Ναι, έχουμε την μπαλκονόπορτα και απέναντι είναι το ηφαίστειο της Σαντορίνη και έχουμε αυτή τη θέα, εδώ πέρα, το λες και σοκαριστικό. Κοιτάξτε εδώ, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Για να δούμε. Αχ, αυτό είναι ωραίο για τα outfit, έτσι να βλέπουμε λίγο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο θεωρώ. Και το δεύτερο μπάνιο. Και το δεύτερο μπάνιο, παιδιά, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σαν το άλλο, με λίγα λόγια. Α, την ντουλάπα δεν δείξαμε. Και τώρα θα σας δείξουμε και την ντουλαπίτσα. Με τα δύο μπουρνούδια. Και αυτό που μου αρέσει πολύ είναι ότι έχετε σκαμπουδάκια. Έλατε. Έλατε να δείτε. Να σας κατεβάσω κάτω ή να το δείτε από εδώ. Λοιπόν, μην κατέβουμε κάτω τώρα. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, παιδιά, είναι η πισίνα. Που απέναντι, κοιτάξτε λίγο τώρα θέα, έτσι. Δείξτε όλο. Κοιτάξτε, παιδιά, λίγο τι. Κοιτάξτε λίγο εδώ, είναι σοκαριστικό. Εδώ θέλω να φάω πρωινό κάτω στο τέτοιο, κάτω στην πισίνα, ξεκάθαρα. Παιδιά, νομίζω είναι τα καλύτερα γενέθλια, με διαφορά. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι τέτοιο και είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι στο αγαπημένο μου νησί της Ελλάδας την ημέρα των γενεθλίων μου, σε ένα τόσο όμορφο ξενοδοχείο. Πραγματικά είναι όλα τόσο ωραία. 24 ώρες, αλλά δεν έχει σημασία, θα το ευχαριστηθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Έχουμε μπει στην πισινάρα, παιδιά, είναι λίγο κρύα, αλλά... Δεν είναι, συνηθίζεται. Συνηθίζεται αυτό. Θέλω να σας δείξω κάτι που μας φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Γιαννακόπουλος από το μοντάζ εδώ πέρα και θέλω ένα δώρο γενεθλίων από εσάς, το οποίο είναι δωρεάν. Το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να κάνετε like σε αυτό το βίντεο για να ξεπεράσουμε τα 15.000 like και να γράψετε κάτω στα σχόλια χρόνια πολλά. Τόση ώρα ακούμε ένα τέτοιο, έναν αετό και λέμε ρε φίλε, από πού ακούγεται αυτό, και έχουν βάλει εδώ πέρα για να διώχνουν τα πουλιά ένα ψεύτικο αετό. Σαν σκιάχτρο. Είμαστε καθόλου με τα καλά μα. Τι το σκέφτηκε αυτά. Και ήχο να πούμε κιόλας. Ναι, και κάνει όλη την ώρα. Έχει ήχο και κάνει. Περιμένετε, μπορεί να το ακούσουμε σε λίγο, το ξέρω. Μέχρι να περιμένω θα κάνω μια βουτιά. Φοβερή βουτιά, καλά εσύ παίζεις να είσαι κολυμβήτρια. Και από Μαρόκο, Μιλάνο. Το κορίο τι είναι. Οχ, μουνιά μουνιά. Τι κάνετε? Από Μέχικο Ρίο. Από Μέχικο Ρίο και από Μαρόκο Μιλάνο. Να σου χορεύω πάνω στα αεροπλάνο. Λοιπόν, βγήκαμε τώρα από το μπανάκι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν σας δείξαμε ότι πήγαμε για σουβλάκι, αλλά αυτό το κάναμε πριν φτάσουμε στο ξενοδοχείο, γιατί
Πεινάγαμε πάρα πολύ, παιδιά, και είχαμε να φάμε από χθες. Και πήγαμε κατευθείαν, μόλις κατεβήκαμε από το τέτοιο, από το λιμάνι. Ήταν πολύ ωραίο σουβλάκι. Άξιζε. Πάρα πολύ ωραίο. Να πάτε κι εσείς, Λάκι Σουβλάκης. Φοβερό, φοβερό, συναρπαστικό. Τώρα τα σχέδιά μας είναι, παιδιά, ότι πρέπει να πάμε να πάρουμε μία τούρτα για τα γενέθλιά μου, για να σβήσω κι εγώ ο άνθρωπος. Και μας είπαν, μας είπε εδώ πέρα το ξενοδοχείο ότι έχει ένα κοντά μας, είναι τύπου 5 λεπτά, 10, κάτι τέτοιο. Και θα πάμε να πάρουμε τη τούρτα και θα ξανάρθουμε για να βγάλουμε μετά κάτι TikTok που θέλουμε να ανεβάσουμε. Και φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα. Μας είπανε ότι εδώ πέρα, παιδιά, από την πισίνα, το ηλιοβασίλεμα φαίνεται σοκαριστικά τέλεια. Δεν χρειάζεται καν δηλαδή να πάμε στην Ία. Κάπου εδώ να πω ότι εμείς έχουμε έρθει στη Σαντορίνη. Είναι η τέταρτη φορά που έχουμε έρθει. Δεν έχω βλογκάρει ποτέ το καλοκαίρι, γιατί πάντα το καλοκαίρι θέλω να ξεκουράζομαι και δεν θέλω να βγάζω βλογκάκια. Αλλά φέτος πήρα την απόφαση να βλογκάρω περισσότερο. Γιατί, εντάξει, νιώθω ότι μου είναι πιο εύκολο πλέον να το κάνω αυτό σε σχέση με πιο παλιά, που ένιωθα άβολα με την κάμερα. Και γενικά άλλο να βγάζεις βίντεο, παιδιά, μέσα στο στούντιο, και άλλο να βγάζεις τη ζωή σου γενικότερα 24 ώρες το 24 ώρο, και ειδικά έξω, που εγώ, παιδιά, είχα τεράστιο θέμα, δεν μπορούσα να βγάλω βίντεο έξω. Ένιωθα ότι με κοιτάνε. Τώρα βέβαια χαίστηκα. Βγάζω κανονικά. Δεν μπορώ με τη μούμια πίσω. Δεν μπορώ με τη μούμια πίσω. Ωχ, μία φώκια. Έλα, γιατί μου πήρες ένα ωραίο πλάνο που κολύμπαγα και με βγάλες φώκια. Έλα, έλα, ξανακάνε. Κάτσε, γιατί έχει μια μύγα. Θα σε σώθω, κύριε μύγα. Τόσο ρωτώ. Γιατί χιστάει, περίμενε. Δεν θα βάλεις αυτό το κομμάτι, δηλαδή. Δεν αφήνουμε τίποτα εκτός του vlog. Πώς είναι το νερό? Τέλειο. Εγώ έχω νταγλάρει λίγο, θα πάω μέσα να κοιμηθώ. Εγώ ζεστάθηκα και μπήκα. Μπράβο, αντίο, πάω να κοιμηθώ. Κοιμήσω εδώ. Όχι, ζεσταίνομαι. Θα πες να κοιμηθείς όντως? Ναι. Για πόση ώρα? Μία ωρίτσα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ο Αποστόλης κοιμάται. Θα τον ξυπνήσω σε λίγο για να μην χάσουμε και όλη την ημέρα μας, γιατί έχουμε μία μέρα εδώ πέρα. Εδώ είναι τρομερά, είναι σοκαριστικά, έχω μαυρίσει πάρα πολύ. Και τώρα θα πάω να του πάρω μια τούρτα, ώστε να μετά να σβήσουμε κεράκια στην πισίνα, να βγάλουμε φωτογραφίες. Του έχω πάρει και κάτι μπαλονάκια. Οπότε αυτό, είμαστε στην αναζήτηση για να του βρούμε μια τούρτα. Όσο περπατάω στα σοκάκια. Νιξή, εγώ έχω βγει με το μαγιό, γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είναι τρομερά εδώ πέρα. Εντάξει, το ξέρω, έχουμε έρθει άλλες 3 φορές, αυτή είναι η 4η φορά. Αλλά είναι σοκαριστικό κάθε φορά που το βλέπουμε. Κοιτάξτε λίγο τη θέα, αλήθεια. Ελπίζω να μην φάω καμιά γλίστρα. Πάμε να βρούμε καμιά τούρτα. Εν τω μεταξύ δεν έχω πάρει τσάντα και κουβαλάω όλες τις τσέπες μου. Κουβαλάω κινητό, κλειδιά, πορτοφόλι, την κάμερα. Οπότε κλείνω για να μην γλιστρήσει η κάμερα, γιατί ποιος τον ακούει μετά. Και πάμε να το βρούμε τουρτίτσα. Παιδιά, αυτή είναι η τουρτίτσα που βρήκαμε. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καραμέλα. Και έβαλα και 2 φράουλες από πάνω, γιατί είναι αγαπημένες σου. Αχ, αυτή μόνη της μετακινήθηκε. Αχ, αγάπη, μην την μετακινείς πολύ. Ναι. Πρέπει να... Έτσι ήτανε μάλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το τουρτίτσα. Να είσαι καλά. 24. Γερνάω, παιδιά, γερνάω. Τι κάνετε, κύριε? Παιδιά, έβλεψε την τούρτα. Πόπο, λαχταριστή. Ναι, καλό είναι να μην τη ρίξουμε, βέβαια. Γιατί έχει μετακινηθεί. Καλημέρα σε όλους. Κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω. Όπως καταλάβατε, η ώρα τώρα έχει πάει 7 το απόγευμα.
Παιδιά, ήμασταν άϊπνοι. Χθες είχαμε πάει στα ΜΑΝΤ και πραγματικά απορώ πως άντεξα. Μετά την πισίνα μπήκα και ξεράθηκα. Και τώρα θα πάω πάλι στη πισίνα. Και κλείσαμε σε ένα εστιατόριο για το βράδυ, παιδιά, για να πάμε να φάμε την καλύτερη γάριδο μακαρονάδα. Αχ, έξω, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη ακόμα. Ευτυχώς. Η κοπέλα εδώ έπεσε πάνω σε ένα κάκτο. Μην με ρωτήσετε πώς τα κατάφερε. Ρατζούνισα το κολλή μου σε ένα κάκτο. Αχ, Παναγία μου. Και τώρα, παιδιά, θα δούμε το ηλιοβασίλεμα. Από ό,τι πισίνα, καλά, θα πάθετε σοκ. Τώρα θα τα δούμε όλα. Έχουμε... Α, τους δείξαμε τη τούρτα. Τους δείξαμε. Θέλω να κάνουμε τώρα το TikTok. Αυτό που λέει ρε με τη Θεοπούλα, δεν ξέρω πώς το έχετε δει. Που λέει έχω εγώ σήμερα γενέθλια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε μέσα στην πισίνα. Πεινάω τώρα. Α, ξέρεις τι. Μήπως να πάμε στο σούπερ μία. Να πάρουμε κάτι να φτιάξουμε τώρα στην πισίνα που θα είμαστε. Ή θα παραγγείλω, μπορώ να παραγγείλω. Γιατί μας έχουν φέρει ένα κρασί από το ξενοδοχείο. Και είναι ωραίο να το πιούμε τώρα. Κάπως τώρα λιγουρεύτηκα. Ναι, θα μπορώ λίγο να δω αν μπορούν και φέρουν εδώ πέρα ή Food World, δεν ξέρω τι μπορεί να φέρουν. Παιδιά, σε άλλα ναι, έχω γίνει τσίλα. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο μαύρησε. Δεν φαίνεται κι όμως. Κι όμως δεν φαίνεται. Φαίνεται. Σε σχέση με μένα. Εσύ επέλεξες τον ύπνο. Εγώ επέλεξα. Το μαύρισμα. Έτσι. Την καλύτερη δουλειά κάνατε. Πήραμε αυτή την ποικιλία. Είναι τυράκια και διάφορα αλλαντικά. Και αυτό είναι το κροσάκι που μας δώσανε από το ξενοδοχείο. Και αρέ, είναι τεράστια. Και πήραμε και αυτά τα μπαλόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό το έχει στο τζάμπο. Ναι. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι, πήραμε και αυτά τα νούμερα για να. Για το 24. Αυσε νούμερο. Νούμερο είσαι, κυρία μου. Και θα ανεβάσουμε κανένα story λογικά. Αλλά έχω πάθει σοκ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν ήξερα καν ότι έχει το τζάμπο τόσο μεγάλα τέτοια. Έχει και εδώ πιο μικρό και εδώ πιο μεγάλο. Ωραία, έλα να το φουσκώσουμε. Καταφέραμε, τα φουσκώσαμε. Κοιτάξτε πόσο τεράστια είναι. Είναι τεράστια, παιδιά. Έχουμε βγάλει τέλειες φωτογραφίες για το Insta. Να μπείτε να με κάνετε ένα follow και εκεί πέρα. Για να δείτε τα αποτελέσματα, γιατί πραγματικά βγήκαν εκπληκτικές. Το μόνο θέμα είναι ότι κυνηγάμε κάτι μπαλόνια όλη την ώρα. Παιδιά, τώρα έχει βάλει αέρα, λες και το έκανε επίτηδες. Ενώ παιδιά πριν δεν φύσαγε και τώρα που θέλουμε να κρατάμε τα μπαλόνια έτσι, τα είχαμε να τα αφήσουμε να στερεωθούν μόνα τους. Κοιτάξτε όμως λίγο πίσω τι γίνεται. Τι όμορφα που είναι. Έχετε ηλιοβασίλεμα. Για βγάλουμε και από εδώ για να φαίνομαι καλύτερα. Φαίνομαι. Α, ναι, τώρα είναι το golden hour. Καλέ, εγώ κυκλοφορώ με δύο μπαλόνια. Έτσι. Τι κάνετε, παιδί. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Παιδιά, είναι τεράστια. Έλα, τώρα πρέπει να μπούμε στη πισίνα όμως. Εγώ δεν θα μπω στη πισίνα, παιδιά. Εγώ αρκετά μπήκα στη πισίνα σήμερα. Α, πάρα φερτούρτα. Έχω εγώ γενέθλια σήμερα. Πάνε κάτω τα μάκια και πάνε κάτω τα φαρμάκια. Έλα εδώ μωρό μου, έλα μου. Γλυκά χαμογέλα μου. Ό,τι μου ζητήσεις θα το κάνω. Δεν θυμάμαι τώρα τη συνέχεια, αλλά δεν λέω. Έχει άστρο. Είναι αγόρια με βόρο. Παιδιά, κοιτάξτε θέα. Αχ, περνάει ένα τέτοιο κρουαζιερόπλοιο. Τι ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε λίγο πόσο ρε, τι ωραίο κρουαζιερόπλοιο. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν καταλάβω πώς γίνεται να ισορροπούν πάνω στο νερό τόσο τεράστια καράβια. Παιδιά, το φέρι που ήρθαμε εμείς, το πλοίο, που είναι τεράστιο έτσι. Που συμφέρει. Που συμφέρει. Είναι το 1/8 από αυτά. Ισχύει. Κοιτάξτε λίγο αυτά. Είναι τεράστια. Επίσης, είναι σαν η θάλασσα, σαν αντικείμενο. Και από πάνω κάθεται αυτό. Δεν... Ποτέ δεν θα καταλάβω πώς γίνεται αυτό με τα πλοία. Δεν μπορούσα να κάνω κρουαζιέρα σε τέτοιο. Εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα βασικά να ζήσω την εμπειρία. Γράψτε μας κάτω στο σχόλιο, έχετε κάνει ποτέ κρουαζιέρα. Κάπου να πάτε. Τι έπαθε. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Γράψτε κάτω στα σχόλια πώς λατρεύετε τη Μαρίνα Σάτι. Εδώ πέρα απολαμβάνουμε και ακούμε Μαρινάρα. Θα σ' αφήσω πάλι. Και επειδή περνάμε τόσο καλά, μεταφέραμε, εδώ βλέπετε έχω φάει τη μισή τούρτα. Ναι, παιδιά, μεταφέραμε την κράτηση στις 10, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
Εμείς χαλαρώσαμε εδώ πέρα. Επίσης, τους το είπα, η πισίνα έχει ζεσταθεί, έχει ζεστό νερό. Όχι ζεστό, έχει ζεστό δηλαδή. Έχει όντως ζεστό νερό, ναι. Είναι τέλεια, είναι θερμενόμενο. Γι' αυτό δεν θέλω να βγω ποτέ τώρα. Το μεσημέρι εγώ κρυώνω πάρα πολύ. Ναι, δεν άντυχα. Καμία σχέση. Ενώ τώρα είμαι πολύ καλά. Ρε, δεν θέλω να φύγω τώρα. Αύριο φεύγουμε, παιδιά. Ναι, ρε γαμώτο. Φεύγουμε, ρε γαμώτο. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι. Παιδιά, αύριο όμως. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι, παιδιά, εντάξει. Δηλαδή, για μία διανυκτέρευση είναι μια χαρά. Μπορούν πάρα πολλοί να μείνουν. Αλλά τώρα να μείνεις 2-3 βράδια, εντάξει, άμα να αφήσει ένα νεφρό. Φύγω στο ταξίδι αυτό, θέλω να σημαίνει. Άσε με να φύγω. Αυτό ρουφάει ρε παιδιά, έχει εδώ πέρα ένα ρουφιχτήρι. Οριακά είναι ροχίτης. Θα κάτσω καλό. Γεια σας, θα σας πάρουμε μετά να σας δείξω το γενέθλιο outfit. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Ναι, θα σας δείξω ένα outfit που έχω ετοιμάσει για τα γενέθλια μου παιδιά. Άμα δεν είσαι και για την κουσίνα. Αν δεν έχετε καταλάβει, σήμερα έχω γενέθλια. Νομίζω δεν έχετε καταλάβει. Τέλεια, έκανα και το ντουζάκι μου παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξω το γενέθλιο outfit. Τι θα βάλω για σήμερα. Λοιπόν, σκέφτομαι να βάλω από μέσα ένα μαύρο φανελάκι, σαν αυτό που φοράγα χθες. Εχθές εννοώ στο προηγούμενο vlog στα MAD VMA, πεθαίνω. Που μπορεί να μην το έχετε δει, δεν ξέρω ποιο θα ανεβάσω πρώτο. Ένα γυλαίκο ανοιχτό και από κάτω θα βάλω ένα μαύρο παντελόνι με μια ωραία ζώνη, παιδιά, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Total black με λίγα λόγια πάλι. Επίσης είμαστε πολύ χαλαροί και εμείς πρέπει να τρέχουμε τώρα. Η Μέρη ετοιμάστηκε. Καλά, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Thank you. Πρέπει να τρέξω γιατί, παιδιά, δεν θα προλάβουμε. Έχουμε μεταφέρει ήδη την κράτηση μια φορά. Θα μας βρίσουν οι άνθρωποι και θα έχουν και δίκιο. Κλείνω και σας δείχνω το αποτέλεσμα. Και είμαι έτοιμος. Έχω βάλει αυτό το γυλαικάκι, τη ζώνη, το παντελόνι και κάτω έβαλα σνίκερ για να είναι πιο χαλαρό, γιατί πάνω είναι πολύ στυλιζαρισμένο. Τα μαλλιά μου τα έκανε έτσι. Πρώτη φορά, δεν τα έχω ξανακάνει έτσι. Αλλά κάπως μ' άρεσαν έτσι πως έκατσαν, οπότε τα κράτησα. Και παιδιά, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Γιατί η ώρα είναι, τι ώρα είναι? 50. Και 50. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ με χωρίστρα έτσι. Αλλά γράψτε κάτω στα σχόλια. Σας αρέσει έτσι το μαλλί μου? Ή θέλετε το πιο ανέμελο? Ή το πιο στυλιζαρισμένο? Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, να πω την αλήθεια. Τώρα ταιριάζει η περίσταση. Βεβαίως. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Έτοιμοι. Το κινητό μου. Εδώ. Το κινητό μου το έχω. Τέλεια. Τι άλλο ήθελα? Ξεχνά, να φύγουμε, ήθελες. Φύγουμε. Αυτό είναι ράκι, είναι. Ναι. Αχ, το ήλιο λίγο και τη δίψασα. Λες και να του δίνουμε νερό. Φεύγουμε, άντε πάμε, πάμε. Προλάβαμε. Εν τω μεταξύ ήρθαμε και 59. Ήρθαμε ακριβώς βασικά. Και έχω βρει κάτι πάρα πολύ ωραίο να πάρω. Σκέφτομαι αστακό μακαρονάδα. Και με σκέφτεται μαρινάρα. Που έχει μέσα μύδια, καλαμάρι. Τελικά το μετανιώσω γιατί είδα και αυτό και μου άρεσε. Και κάτω είναι έτσι εδώ, έχουμε τη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, παιδιά. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε. Τέταρτη. Τρίτη. Τέταρτη. Πέρσι ήρθαμε δύο φορές. Α, νομίζω στο Σαντορίνη. Όχι, στο μαγαζί. Ναι, παιδιά, ανάθετα. Πάρα πολύ ωραία μαζί και πολύ οικονομικά τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε τώρα η αστικομακαρονάδα. Έχω πάθει σοκ. Έκανε μόνο 38 ευρώ. Και έχει βάλει ένα τεράστιο στακό. Συνήθως τέτοια πιάτα είναι πανάκριβα. Ναι, αλλού και είμαστε Σαντορίνη. Και αυτό εδώ πέρα, κοιτάξτε τις ποσότητες έτσι. 18 ευρώ. Είμαστε Σαντορίνη. 18-21. 21. Είμαστε Σαντορίνη και είμαστε Σαφέα και. Άμα έρθω στο Σαντορίνη, έφυγε το κρόνι λίγο πιο. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Πάμε, για δοκίμασέ να μας πεις. Παιδιά, καίει όμως πάρα πολύ. Τι κάνετε καλέ. Καίει. Καλό. Πόσο βάζεις? Μαζί με τα άλλα, 8,5-9 στα 10. Τέλεια. Δεν έχω φέρει ποτέ αστακό. Πέρα από τη Σαντορίνη σε σούπα που έχουμε δοκιμάσει. Σαντορίνη. Στην Ισλανδία. Λοιπόν, για να δούμε πώς μοιάζει ο αστακός. Σαν γαρίδα θα είναι. Δεν θυμάμαι.
Είναι πιο ωραίο στο κόσμο, νομίζω, το γαρίδι. Δεν μοιάζει καθόλου με γαρίδι, είναι πολύ ωραίο το κρέας του. Και για να δούμε. Ωραίο. Αλατάκι θέλει, αλλά κατά τα άλλα είναι top. 9,2 στα 10. Ωραίο. Είδες. My mind, not alone, you're here with me. Got me on the floor, know exactly what I need. No Gianna, hit me up so I can leave. Meet me outside, only past three. Seeing your face, I say you're so gorgeous. Need you like it's air. Got me looking at your eyes, I'm trying not to stare. And you give me more than life and lots to reminisce. I can't even fathom how your love is still here. You're always gonna be there at the top. Nobody can tell me that you're not. I know that you know just who you are. You are what I want. Καλημέρα, 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 παιδιά. Τελικά χθες καταλήξαμε στο κλαμπ. Μην μας ρωτήσετε πώς έγινε αυτό. Δεν έχουμε απαντήσει σαν τη μουτζικα. Δεν μου βουλεύει. Και το. Τι είπατε? Δεν μου βουλεύει η καρέκλα. Έχει φουξιλαράκι από εκεί, νομίζω. Και τώρα, παιδιά, μας ετοιμάσαν ένα τέλειο πρωινό. Κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει τα πάντα. Έχει ό,τι πραγματικά θέλεις να φας το πρωινό. Ρε, έχει και φρούτα, τώρα το είδα. Και εδώ πέρα έχει ομελέτα. Τέλειο. Τώρα εμείς, παιδιά, έχουμε ξυπνήσει αρκετά νωρίς, η αλήθεια είναι. Δηλαδή τώρα είναι 8.30. Γιατί 8.30-9 κάπου εκεί. Γιατί θέλουμε να ευχαριστούμε και την τελευταία μέρα. Γιατί έχουν μείνει μόνο 2 ώρες για το ξενοδοχείο και είπαμε να κάνουμε και καμιά βουτιά ξανά στην πισίνα. Μετά δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνουμε. Τώρα που θα φύγουμε από εδώ, μέχρι τις 3 ώρα που έχουμε πει. Καλά, εγώ λέω να πούμε να κάνουμε βόλτα στο κέντρο. Στο Φυρά. Που δεν κάνουμε. Το... Χθες δεν κάναμε και πάρα πολύ βόλτα. Έτσι να πάμε να το δούμε ξανά. Και θα σας κλείσω λογικά μετά όταν θα φύγουμε το ξενοδοχείο. Τώρα σας αφήνω να πάμε. Πραγματικά, παιδιά, είναι αυτά τα γενέθλια δεν έχουν τελειώσει. Μας φέρανε τώρα τούρτα από το ξενοδοχείο, μας κάνανε έκπληξη. Τι γλυκούλη, δεν είναι. Ναι, ρε, είναι πάρα πολύ ωραία τούρτα. Ρε, δεν το περίμενα και είναι μια μέρα μετά τη γενέθλιά μου. Επειδή είδανε στο Instagram ότι είχαμε ανεβάσει, ξέρω εγώ, φωτογραφίες ότι έχω γενέθλια. Δεν πειράζει. Και μας κάνανε τώρα την έκπληξη, δεν τα είχαν δει χθες. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνε ευχή και σβήσα. Αυτά τα γενέθλια θα μου μένουν ξέχαστα. Ένα βέβαια κεράκι, αποκαλύπτουμε για την ηλικία, την αποκαλύψαμε μια φορά χθες, θα το κάνουμε συνέχεια. Και τώρα αυτό το vlog κλείνει κάπου εδώ, με αυτή την τελευταία τούρτα. Μην ξεχάσετε κάτω στο σχόλιο να μου γράψετε χρόνια πολλά, να μου ευχηθείτε, περιμένω τα σχόλιά σας. Να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο, να πατήσετε subscribe και να με ακολουθήσετε στο Instagram μου, Γιανακόπουλος κάτω Παύλο Φύση Ελένα. Και μέχρι τότε εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!